Μένουμε στο θέμα. Μαζί μας στο στούντιο η κυρία Αλεξάνδρα Σπυριδάκη, δικηγόρος, για να μας δώσει τα φώτα της σε ό,τι αφορά το δικαστικό σκέλος αυτής της ιστορίας. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Βέβαια, είναι απίστευτο το αλαλούμ το οποίο καταγράφεται, ιδίως τα τελευταία 24 ώρα και με αφορμή την αυριανή λήξη πλέον της προθεσμίας, τουλάχιστον τυπικά και θεωρητικά μέχρι και αυτή την ώρα που συζητάμε, γιατί αύριο δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Παρ' όλα αυτά και επί του θέματος, εσάς ποια είναι η γνώμη σας? Δεν θα έπρεπε να είχε δοθεί ήδη μία παράταση για ένα θέμα το οποίο είναι και πολύ σύνθετο, πέρα από πολύ δύσκολο, ως προς το διαδικαστικό του σκέλος? Θεωρώ ότι θα έπρεπε να δοθεί έστω και αύριο, την τελευταία στιγμή, μία μικρή παράταση στο όλο ζήτημα. Ο κόσμος ταλαιπωρείται. Εδώ και αρκετούς μήνες για να βγάλει άκρη με αυτό το πολυσύνθετο ζήτημα. Φυσικά μας βρήκε απροετοίμαστους για ακόμη μία φορά. Μην ξεχνάμε ότι έχουν δοθεί ήδη 2-3 παρατάσεις επί του συγκεκριμένου θέματος. Είναι το χαρακτηριστικό μας ότι πάντα, οι περισσότεροι τουλάχιστον, τελευταία στιγμή προστρέχουμε στη λήξη, στην εκπνοή της προθεσμίας και φροντίζουμε να δούμε πώς θα λύσουμε το ζήτημα που ενδεχομένως να χρειάζεται πολύ περισσότερες μέρες και δεν έχουμε εκτιμήσει ορθά την κατάσταση. Έχω όμως να πω ότι εδώ και αρκετές μέρες, όπου εμείς που παρακολουθούμε και οι πολίτες που ενδιαφέρονται για αυτό το ζήτημα του κτηματολογίου και της κτηματογράφησης και που έχουν εκκρεμότητες όσον αφορά τα κινητά τους, δίδεται προθεσμία μία μεταγενέστερου ραντεβού, είτε με την αυτοπρόσωπη παρουσία και την κατάθεση της δήλωσης του εντύπου του ΔΕΛΤΑ-1 με τα σχετικά στοιχεία που αυτό περικλεί, δηλαδή σου κλείνουν ένα ραντεβού για το Φλεβάρι, για το Μάρτι ή για το Γενάρη. Άρα στην ουσία έχεις πάρει ήδη μία παράταση. Και γι' αυτό νομίζω ότι παλεύουν και οι περισσότεροι που σπέβδουν μέχρι και αυτή την ώρα στο κτηματολόγιο. Ακόμα και αν δεν έχουν κανένα έγγραφο στα χέρια τους, σπέβδουν ακριβώς για αυτό το λόγο, για να εξασφαλίσουν την άτυπη αυτή παράταση. Το εμπρόθεσμο. Το εμπρόθεσμο είναι όμως τώρα πόσοι θα προλάβουν μέχρι αύριο στις 4 που κλείνει, για παράδειγμα, το κτηματολογικό γραφείο στο Ηράκλειο. Θα μείνει πολλοί κόσμος απ' έξω. Γι' αυτό και λέμε ότι τυπικά πρέπει έστω μία μικρή παράταση για αυτούς που δεν έχουν προλάβει ακόμα. Ακούγονται πολλά. Ακούγονται φυσικά προφορικά είναι όλα αυτά. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο αυτή τη στιγμή, παρόλο που ξέρω και έχω ενημερωθεί ότι υπάρχουν επερωτήσεις σχετικές στη Βουλή μέσα. Από αρκετούς βουλευτές και δημάρχους. Ακριβώς, ναι, επερωτήσεις αναφορικά με τυχόν παράταση κτλ. Μέχρι στιγμής επίσημο κάτι δεν έχουμε. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι την Πέμπτη το πρωί, την Παρασκευή το πρωί, ο πολίτης, ο Ηρακλειώτης ή ο κάτοικος οποιαδήποτε άλλου ΟΤΑ του νομού Ηρακλείου ή Λασιθίου που κτηματογραφείται χάνει το ακινητό του. Έτσι, δηλαδή, αυτό να το καταλάβουμε και να, αυτό ακριβώς. Κάποιος που και να εξηγήσουμε. Που δεν έχει πάει μέχρι το γραφείο κτηματογράφησης και δεν έχει δηλώσει την περιουσία του. Αυτό σημαίνει αυτομάτως ότι τη χάνει, διότι ακούσαμε και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε την πρόεδρο του ΤΕΙΤΑΚ, ότι στην ουσία υπό τα κίνητα αυτά θα περιέλθουν στο δημόσιο. Ναι, υπάρχουν κάποιες διαδικασίες μέχρι και εκείνη τη στιγμή. Σαφώς και η τελική δικλίδα για τα ακίνητα εκείνα που δεν θα διεκδικηθούν από τους ιδιοκτήτες τους και παραμείνουν αγνώστου ιδιοκτήτη, εν τέλει θα καταλήξουν στο δημόσιο. Υπάρχουν όμως κάποιες φάσεις μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το τελικό αποτέλεσμα. Αυτό θα γίνει, λέτε, σε βάθος χρόνου, άρα μπορεί στο μεσοδιάστημα αυτό ο εκάστοτε ιδιοκτήτης να διεκδικήσει να ενεργήσει, σαφέστατα, για παράδειγμα, μπορεί έστω και εκπρόθεσμα, και αυτό θα τον συμβούλευα έναν πελάτη, ας πούμε, ξέρω εγώ, ή έναν πολίτη, έναν φίλο, έστω και εκπρόθεσμα, ακόμα και υπό την απειλή, αν το θέλετε, των τυχών κυρώσεων, των οικονομικών κυρώσεων που υποτίθεται ότι θα βάλουν στις εκπρόθεσμες δηλώσεις, θα επιβαρυνθούν, να πάει και να το δηλώσει την επόμενη μέρα, γνωρίζοντας φυσικά ότι ενδέχεται να υπάρχει αυτή η οικονομική επιβάρυνση, ακριβώς για να προλάβουμε τα μεταγενέστερα στάδια. Υπάρχουν όμως φάσεις. Υπάρχει φάση μετά την επεξεργασία των δηλώσεων, όπου έχουμε την ανάρτηση, την προανάρτηση των πινάκων με τα προσωρινά στοιχεία, όπου θα γίνουν φυσικά ενστάσεις, διορθώσεις. Εάν όμως ένας πολίτης αδιαφορήσει σε όλες εκείνες τις φάσεις, τότε είναι δεδομένο ότι θα καταλήξει στο δημόσιο. Ξέρετε τι, Μιρέα, όμως γεννώνται διάφορα ερωτήματα επ' αυτού, διότι το κτηματολόγιο δεν είναι μια καινούργια ιστορία. Όχι. Έτσι, έχει προϊστορία 20 ετίας.
Αν το θέτω σωστά. Σωστά, σωστά. Και επίσης δόθηκαν και κάποια κονδύλια, όχι μόνο στην εταιρεία που κλήθηκε να διαχειριστεί την όλη κατάσταση, αλλά και στο δημόσιο. Mm-hmm. Ακριβώς, ακριβώς. Και τώρα την πληρώνει ο πολίτης. Δηλαδή, δεν είναι μόνο αυτό που συνηθίζουμε να λέμε ότι φταίμε γιατί είμαστε τη τελευταία στιγμή. Σαφώς υπάρχει και αυτή η λανθασμένη νοοτροπία. Αλλά δεν είναι μόνο χρέος και ευθύνη του πολίτη. Τη δεδομένη χρονική στιγμή και για τη δεδομένη διαδικασία. Να υπομειστεί όλο το βάρος και όλα τα πρόστιμα. Έχετε απόλυτο δίκαιο. Θα συμφωνήσω ότι ενδεχομένως και δεν, η ανάδοχος εταιρεία δεν περίμενε όλο αυτό το αποτέλεσμα τελευταία στιγμή ο πολίτης να επομιστεί το όλο βάρος. Προφανώς και στόχευε, κατά τη γνώμη μου, στην εκ των προτέρων δήλωση και προσέλευση όλων αυτών των πολιτών. Μην ξεχνάμε ότι στελεχώθηκε από πάρα πολλούς συναδέλφους, προκειμένου να μπορέσει να εξυπηρετήσει τους πολίτες, που όλο αυτό το χρονικό διάστημα οι συνάδελφοι ήταν εκεί. Υπάρχουν και συνάδελφοι εκτός που ασχολήθηκαν με το συγκεκριμένο ζήτημα. Άρα ο πολίτης θα μπορούσε, για παράδειγμα, είτε στο ίδιο το κτηματολογικό γραφείο, είτε και απ' έξω να συμβουλευτεί κάποιον σχετικό με το θέμα. Νομίζω ότι μας βρήκε όλους προεκπλήξεως. Δηλαδή δεν περιμέναμε αυτό το της τελευταίας στιγμής σκηνικό. Τώρα. Ήδη για να σας, να σας εξηγήσω και να διορθώσω κάποια πράγματα. Για παράδειγμα, στο Λασίθι έχει δημιουργηθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα των ραντεβού, όπου ο πολίτης δεν υφίσταται αυτή την ταλαιπωρία της αυτοπρόσωπης παρουσίας και κατάθεσης εκείνου του εντύπου, προκειμένου να πάρει την πολυπόθητη σφραγίδα και να θεωρηθεί εμπρόθεσμη. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό και βοηθά ουσιαστικά στην πράξη. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί και εδώ. Άλλωστε, ο νομός Ηρακλείου είναι πολύ πιο πολυπληθής από ότι του Λασιθίου. Ήτανε και ένα από τα παράπονα πάντως των πολιτών. Γιατί... Μα είναι επόμενο. Είναι επόμενο να υπάρχει αυτό το παράπονο. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη αποσυμφόρηση θα υπήρχε αν είχαμε αυτή τη δυνατότητα. Οπότε νομίζω ότι... Τώρα, θέλω λίγο να σας θέσω και ένα άλλο θέμα, διότι άκουσα το πρωί στην εκπομπή του Γιώργου του Σαχίνη, τον πρόεδρο της Συνομοσπονδίας Δανειοληπτών Καταναλωτών, τον κύριο Βαγγέλη Κρητικό, ο οποίος μίλησε ξεκάθαρα για μια αντισυνταγματική διαδικασία. Εσάς η άποψή σας ποια είναι επ' αυτού και επίσης ένας πολίτης ο οποίος θεωρείται ότι αδικείται. Αν προσφύγει στη δικαιοσύνη, σε τι μπορεί να ελπίζει? Αν ρωτάτε για την προσφυγή του πολίτη σε μια δικαστική διαδικασία και μια δικαστική διαμάχη, νομίζω ότι έχει πάρα πολλές δυνατότητες πραγματικά να βρει το δίκαιο του και να διεκδικήσει αυτό που πραγματικά ελπίζει. Ωστόσο, φυσικά, συζητάμε για ένα θέμα το οποίο δεν καλούνται οι δικηγόροι να αποφασίσουν. Είναι κάτι, ένα κομμάτι της δικαιοσύνης που είναι ανεξάρτητο από εμάς, άρα έχουμε δει αποφάσεις και υπέρ και κατά και αυτό θα πρέπει να ενημερώνουμε. Στην Ιταλία, πάντως, ανοίγω παρένθεση πάνω σε αυτό που λέτε, η δικαιοσύνη έχει αποφανθεί επ' αυτού. Ναι, εδώ δηλαδή, μιλά ξεκάθαρα για δίμευση περιουσίας. Για δίμευση περιουσίας. Φανταστείτε λοιπόν ότι ο σκοπός του κτηματολογίου είναι, τουλάχιστον όπως έχει προσδιοριστεί όλα αυτά τα χρόνια και παρουσιάζεται, είναι ακριβώς ο προσδιορισμός και η οριστικοποίηση της περιουσίας του κάθε πολίτη. Με αυτόν τον τρόπο, για παράδειγμα, θα μπορέσουμε να συγκεκριμενοποιήσουμε και να οριοθετήσουμε την περιουσία μας, να λάβει αξία από αυτό το ζήτημα και νομίζω ότι εν τέλει όποιος πολίτης έχει ένα περιουσιακό στοιχείο, ένα δικαίωμα, εμπράγματο ή οποιοδήποτε άλλο εγγραπταίο δικαίωμα, καλό θα είναι να αναλάβει την ευθύνη εκείνη ώστε να το κυνηγήσει και να το κατοχυρώσει με όποιο τρόπο του είναι πρόσφορο. Του δίνει αυτή τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή το κτηματολόγιο να μπορεί να προσδιορίσει το ακίνητό του και να αποφευχθούν μελλοντικά όλες αυτές οι διαφορές οι κτηματικές που πολλές φορές, ξέρετε, φτάνουν και στην έννοια της αυτοδικίας. Το έχουμε δει αυτό, mm-hmm. το έχουμε ζήσει. Έχουμε ζήσει περιστατικά όχι μόνο αυτοδικίας αλλά και δολοφονιών σε περιοχές για κτηματικές διαφορές. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο θεωρητικά το κτηματολόγιο θα το λύσει, γνωρίζοντας όλοι
τι ακριβώς έχουμε και να το οριοθετήσουμε. Λοιπόν, λάβαμε υπόψη μας πριν από λίγο την περίπτωση κάποιου ιδιοκτήτη ο οποίος δεν θα προσέλθει στο γραφείο κτηματογράφησης για να δηλώσει την περιουσία του και το τι μπορεί να περιμένει από εκεί και πέρα. Πάμε τώρα στην περίπτωση που κάποιος έχει ακολουθήσει όλο το διαδικαστικό, είναι τυπικός, ωστόσο στην επόμενη φάση της διασταύρωσης των στοιχείων προκύπτουν αποκλίσεις, μικρές ή μεγάλες και διαφορές. Σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται, ο άνθρωπος αυτός κινδυνεύει από πρόστιμα, κινδυνεύει να χάσει ενδεχομένως την περιουσία του κι αυτός? Όχι. Από πρόστιμα, εφόσον είναι εμπρόθεσμος στη μέχρι τώρα διαδικασία, δεν υπάρχει κανένας τέτοιος κίνδυνος προς Θεού. Ωστόσο, είπαμε ότι το κτηματολόγιο είναι ένας συνδυασμός φάσεων. Mm-hmm. Μετά τη φάση της συλλογής των δηλώσεων που βιώνουμε αυτή τη στιγμή, ακολουθεί η φάση επεξεργασίας όλων αυτών των στοιχείων από τους αρμόδιους και τους ειδικούς. Τόσο ως προς τους εντοπισμούς των ακινήτων και τις ταυτοποίησεις των ακινήτων, όσο και ως προς την οριοθέτησή τους. Εκεί λοιπόν, εφόσον θα υπάρξουν, δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρξουν, αλλά εφόσον παρατηρηθούν τέτοιου είδους αποκλίσεις, δίδεται η δυνατότητα με την ανάρτηση των προσωρινών στοιχείων των πινάκων μέσα σε ένα τετράμινο να προσέλθει ο επικαλούμενος έχουν δικαίωμα, όποιο και αν είναι αυτό, είτε αφορά κυριότητα, είτε δουλεία, είτε κάποιο βάρος, κατάσχεση, οτιδήποτε τέλος πάντων, να θα κληθεί από τους αρμόδιους να προβάλλει είτε την ένστασή του και ενώπιον συγκεκριμένης επιτροπής να αποδείξει όλα αυτά τα οποία ισχυρίζεται, είτε πάρα πολύ απλά να κάνει την αίτηση διόρθωσής του, αν είναι κάτι απλό, το οποίο μπορεί να διορθωθεί, για παράδειγμα, οίκοθεν, και να επανέλθει στα σωστά δεδομένα του. Άρα, λοιπόν, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το διωγγώνουμε το ζήτημα. Κανένας δεν χάνει την περιουσία του, παρά μόνο εάν επιδείξει μια τεράστια διαφορία όσον αφορά το οποιοδήποτε περιουσιακό του δικαίωμα. Λοιπόν, εγώ σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω πολύ που βρεθήκατε απόψε στο δελτίο μας.